Λοιπόν, μάγες, μαζευτήκαμε σήμερα εδώ με τη Βασιλική, aka W. για να με κάνουμε expose και να σα πω τι ακριβώ παίρνω για του πρώτου μου αγώνε bodybuilding. Αν κλικάρατε σε αυτό το βίντεο, περιμένοντα ότι θα ακούσετε κάποιο σκληρό αναβολικό, κάνετε λάθο γιατί όπω είπα, σε εγώ πριν την αρχή, είμαι 100% lifetime. Νάτι, δεν έχω πάρει ποτέ κάτι ούτε, ούτε κλέν, ούτε άναβα ούτε τα χαλαρά, ούτε τα βαρία, τίποτα ε, και αποφάσισα να κάνω και αυτούς τους αγώνες φυσικός γιατί, δεν ξέρω, ίσως γιατί μεγάλωσα κι εγώ βλέποντας άλλους influencers που πίστευα ότι είναι νάτι και ας μην ήταν και όποτε βγαίνανε και λέ, είπαν, είπα, λέγανε τελικά α, έπαιρνα κάτι ένιωθα μια μικρή προδοσία ή κάτι καταλάβαινε ότι κάποιο δεν είναι νάτι οπότε ξενέρωνα Οπότε δεν θέλω να το κάνω κι εγώ αυτό σε εσά ε, που με βλέπετε και σε κάποιου από εσά δίνω inspiration. Θέλω ε, να είμαι ειλικρινή μαζί σα και να σα λέω την αλήθεια και μ, αρέσει, μ' αρέσουν τα natural gains. Μ' αρέσει το να είμαι. και α είναι πιο δύσκολο, και α είναι πιο αργό. On the long run πιστεύω είναι worth για μένα τουλάχιστον. Αν αλλάξει ποτέ αυτό θα σας ενημερώσω, θα σας το πω προφανώς. Αλλά πιστεύω ότι και εσείς κάνετε περισσότερο relate, relate όσοι είστε φυσικοί από εσά με μένα. Ε, καθώς άλλο όταν βλέπετε την προετοιμασία κάποιου αναβολικού αθλητή, άλλο κάποιου φυσικού. Αλλιώς την περνάω εγώ, αλλιώς αυτός. Εξίσου είναι δύσκολο και ιδίω είμαι σίγουρος. Αλλά πραγματικά το natural bodybuilding, ε, ακόμα και αυτό το prep και το bot fat που έχω φτάσει... Είναι κάτι το οποίο παιδιά είναι είναι hard as... Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Uh, anyway, αρκετά με το intro. Σήμερα, πέρα από αυτά που θα σας δείξω, έχουμε τη βασιλική μαζί μα, στην οποία oh θα δείχνω κάθε συμπλήρωμα που παίρνω mm -hmm. και θα σου λέω να μαντεύει, τι κάνει. That's. Και προσπαθεί να το... Κάποιο να σε έχω. Έχει hey, να σε γιατί είναι gym beast, έτσι. Μπορούμε να βάλουμε εδώ φωτογραφίες, μάλλον όχι γιατί θα κάνω, <laughs> καρδι, θα κάνω καρδι όταν κάνω αυτό το βίντεο και θα κάνω minimal edit όπως σας έχω πει και όσο και να νηστάζω τώρα και ο κανονικό τρόπο που μιλάω πριν ήταν αυτός έκανα λίγο up and notch mm -hmm. γιατί όπως είπα θα κάνω βίντεο κάθε μέρα αυτές τις τελευταίες δύο εβδομάδες των αγώνων every freaking day μέχρι το show day που έχω πει σε βιντεογράφο να έρθει να τα βγάλω να τα κάνει να τα κάνουμε edit που αυτό θα αργήσει λίγο να βγει αλλά μέχρι τότε σα υπόσχομαι ότι θα κάνω κάθε μέρα βίντεο. Και θα είναι τέλειο. Και θα είναι freaking epic legendary. Yeah. Let's go λοιπόν. Πάμε να δούμε. Το... Τα συμπληρώματα που πήρα στην προετοιμασία. Πάμε να ξεκινήσουμε τα basics, να βγαίνουν από τη μέση. Πρώτο πράγμα που έπαιρνα στην προετοιμασία μου ήταν whey protein. Συγκεκριμένα έπαιρνα ISO, αυτή είναι impact. Αλλά εντάξει, περισσότεροι από εμά ξέρουμε τι κάνει η whey protein, ξέρουμε mm -hmm. που χρησιμεύει. Ε... Τι πιστεύει. Είναι η πρωτενη ουσιαστικά είναι συμπλήρωμα για άμα δεν μπορεί να φτάσει την πρωτενη μέσα από τα κανονικά τρόφιμα, τρώ πρωτενη. Και wow. μπορεί να φτιαφά και γλυκά. Με mm. πρωτεΐνη. Από τι είναι φτιαγμένη. Από ρογάλακτο. Yeah. <laughs> τι διαφορά έχει η Άιζο με την κανονική. Ότι έχει πιο πολύ πρωτενη, δεν είναι. Λίγο περισσότερα γραμμάρια. Ναι, έχει περισσότερη περιεκτικότητα, ναι. Και. Ότι απορροφάται πιο εύκολα. Ναι, πολύ Αυτό. πιο γρήγορα. Χωνεύεται πιο εύκολα και δεν έχει καθόλου ζάχαρη mm -hmm. ε, σε σχέση με την impact που έχει έστω και λίγο. Ε, και να, Είτε πάρετε impact ε, κλασική δηλαδή, είτε ISO, δεν θα δείτε διαφορά στο physique. Παρ' όλα αυτά, κάποιοι που τρώνε πάρα πολύ φαγητό στο off season ή κάποιοι σαν και εμένα τώρα στην προετοιμασία που θέλουν τέρμα per με τι θερμίδε, ε, το να το χωνεύει πάρα πολύ εύκολα κάτι και να έχει πολύ low fat ε, χρησιμεύει ISO. Ε, αλλά ναι, εγώ όλη μου τη ζωή έπαιρνα αυτή εδώ. Και όντω τη Sully Caramel την έπαιρνα το 2019 και την έβαλα στα Δημητριακά και τρώω επικά mils. <laughs> Δύο συμπληρώματα τα οποία τα παίρνω μαζί με το πρωινό, μόλι mm -hmm. τρώω. Το πρώτο είναι αυτό εδώ το χαπάκι, το βλέπει. το. Το Soft Gel. Οκ, okay, ωραίο, φαίνεται. Και το δεύτερο είναι αυτό εδώ το αυτό D3. Είναι βιταμινη D. Εντάξει, αυτό είναι Self explanatory Και, και αυτό είναι Omega 3. Θέλω να μου πει αν ξέρει τι κάνει η D3. Είναι βιταμίνη που σου συμπληρώνει δεν έχει πολύ από τον ήλιο τέτοιο. Mm -hmm. Πάνω και εγώ. Και. Ε, Αυτό δεν είναι. Έχει πολλά θετικά, ναι, πολύ ναι, καλέ λειτουργίε. Βοηθάει ε, και ναι. ε, στην τεσσεστερόνη ναι, ναι, και, ναι. και στη διάθεση. Είναι πολύ καλό. Το Μέγα 3. Το Μέγα 3, ξέρετε, είναι ο Μέγα 3 λιπαρά. Αυτό ξέρω. Μπράβο. Mm, αυτό είναι. Είναι Μέχρι τα λιπαρά <laughs> που συνήθω έχουν τα ψάρια και κάποια άλλα τρόφιμα. Κάνουν πολύ καλό στην καρδιά, στο αίμα. Γενικά είναι συμπλήρωμα υγεία το οποίο πιστεύω θα έπρεπε να παίρνει περισσότερο κόσμο γιατί σίγουρα δεν τρώμε όλοι ψάρι κάθε mm -hmm. μέρα. Αγίου έπαιρνα 3.000 αγίου. Ε, Είχα και έλλειψη στι εξετάσει μου γι' αυτό. Οπότε τσεκάρετε πρώτα να δείτε πόση έλλειψη έχετε για να δείτε πόσο χρειάζεται να πάρετε. Ε, Επίση το καλοκαίρι λογικά θα την κόψω τώρα, δεν θα μου χρειάζεται. Mm -hmm. Θα είμαι συνέχεια έξω. Mm -hmm. Πάμε στο συμπλήρωμα το δεύτερο. Το άλλο που έπαιρνα σε όλη την προετοιμασία, κρεατίνη μόνο ιδρική. Τι κάνει η κρεατίνη. Κρατάει νερό μέσα στου Μπράβο. Και του κάνει να φαίνεται πιο. μπαλαριστή. Yeah. Και δυνατή. Πιο έντονα. Πήγα να πω. Και σου δίνει λίγο έτσι ένα μικρό strength boost. Mm -hmm. Κάνει πολύ καλό στον εγκέφαλο επίση. Ε, τη βρίσκουμε στο κόκκινο κρέα συνήθω. Ναι. Yeah. Οπότε ναι, παίρνει και ε. Αναβολική. Λοιπόν, Επόμενο συμπλήρωμα είναι αυτό εδώ. ZMA. Τι είναι το ZMA. Μαγνήσιο. Ναι, μαγνήσιο, με. Θα σε βοηθήσω με, είναι σε. τα αρχικά του. Μαγνήσιο. Με. Ψευδάργυρα. Μπράβο. Κι άλλο ένα. Ω oh, α, το, το α. Ασβέστιο. Μπράβο. Τέλειο! <laughs> Νομίζω να. Ε, βοηθάει στην ξεκούραση, στην mm -hmm. ανάρρωση. Συνήθω το παίρνουμε πριν τον ύπνο και μέσα στη μέρα να το πάρει δεν θα πέσει για ύπνο. Αλλά πάρα πολύ καλό συμπλήρωμα. Παίρνω 400mg μαγνήσιο σύνολο. Οπότε αυτό εδώ μου βγαίνει λίγο παραπάνω. Εντάξει, Παίρνω τρία χαπάκια τέτοια. Μου mm -hmm. βγάζει κανένα μήνα. Αν πάρει πιο λίγο, σου βγάζει και δύο μήνε αυτό. Ε, από μαϊπρότεν και αυτό. Τι άλλο. Ναι, είναι και αυτό ένα συμπλήρωμα συμπληρωματικό που πάλι πιστεύω θα πρέπει να παίρνει άλλο ο κόσμο. Το μαγνήσιο βοηθάει πάρα πολύ στι κράμπε. Θα καταλάβει διαφορά στην ξεκούραση, ειδικά αν τρώσει σε θερμιδικό έλλειμμα. Μειονέκτημα, πήγα να πω. Σε θερμιδικό έλλειμμα. Αν δεν εντάξει, όταν έχει πολύ φαγητό το σύστημά σου, παιδιά, όλα τα συμπληρώματα δεν είναι ότι θα καταλάβετε τρελή διαφορά. σα ίσα θα δώσουν λίγο ίσως να τα καταλάβεις λίγο παραπάνω όταν οι θερμίδες είναι λίγες και γενικά η καθημερινότητα σου είναι δύσκολη. Ε, ωραία. Επόμενο. Τι είναι επόμενο, για να δούμε. EAAs, Essential Amino Acids. Αυτό λοιπόν, ξέρω σίγουρα το παίρνει στην προπόνηση. Mm -hmm. ε, και... Δεν ξέρω, σαν ηλεκτρολίτες είναι. Όχι ακριβώς. Έπαιρνα μια περίοδο και ηλεκτρολίτε. Mm. Ουσιαστικά αυτά είναι τα, τα σωστά αμινοξέα. Τα αμινοξέα που όντω κάνουν δουλειά, όχι τα BCA. Mm -hmm. Τα BCA, παιδιά, είναι πεταμένα λεφτά. Μόνο αν τα πάρετε, θα είναι για γεύση. Είχα πάρει μια περίοδο απλά για γεύση, αλλά μετά ανακάλυψα τον Πολερό, που δεν με έχει κάνει ακόμα sponsor. Στην mm -hmm. μήνυμα στον Πολερό να με κάνει sponsor άμεσα. Ε, το, αυτά ουσιαστικά τι είναι. Ε, είναι πρωτενη, ε, απλά σε συγκεκριμένο. Αμυνοξί τέλο πάντων, λέει και εδώ α πούμε έχει 2,9 λεύκιν ε, και 9 amino acids. τα οποία δεν σε αφήνουν να καταβολήσει μέσα στην προπόνηση. Οπότε όταν το φαγητό είναι χαμηλό mm -hmm. ε, και το σώμα σου πεινάει, θέλει να, θέλει να φάει μυ, πίνει αυτά μέσα στην προπόνηση και το προστατεύει λίγο. Okay. Γιατί του δίνει ε, 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 κάτι σε πρωτενη, ένα, δο, ένα δομικό στοιχείο τέλο πάντων. Το οποίο το, με απλά λόγια του λέει: Όπα, κάτσε, ξέρει τι, δεν χρειάζεται να σπάσει το μη. Έχει θερμίδε. Δηλαδή. Ναι, έχει μερικέ θερμίδε. Οκ, oh, δεν okay. το είχε. Δεν λέει καν mm -hmm. αυτό. Ή λέει. Έχει πολύ λίγε θερμίδε, έχει και λίγο πρωτενη mm -hmm. και. Ε, το άλλο πράγμα που κάνει ίσω είναι να σε, σου κόβει λίγο την όρεξη λόγω τη πρωτενη στα okay. μικρομεξιών. Ε, βέβαια, τι τελευταίε δύο εβδομάδε το έχω κόψει όπω και όλα τα γλυκαντικά για να μην έχουμε επιπλέον variables όσον αφορά το γέμισμα και το άδειασμα και το look μου και όλα αυτά. Επόμενο, καλά έχω εντυπωσιάσει τον εαυτό μου το πόσο έχω ξυπνήσει για να κάνω το βίντεο. Ενώ ναι. είμαι κουρασμένο. Νομίζω γίνομαι freaking beast, μάγειε αυτό yeah. που κάνω. επαγγελματία. Και είναι και αργά. Και είναι και αργά, είναι ώρα για ύπνο, καλά σπαν. Αλλά έπαμε. Βίντεο. Σήμερα, σήμερα. YouTube, ναι, σήμερα τέλει. δεν είχε βίντεο. Έχει βίντεο τελικά. Mm. Λοιπόν, αυτό εδώ δεν είναι το κουτάκι του, αλλά είναι αζουαγκάντα. Ξέρει τι κάνει. Ναι, τι? Ναι, για το άγχο. Ναι, βοηθάει λίγο στο στρε και στο άγχο. Ε, παλιότερα που το έπαιρνα, όταν είχα μια περίοδο στρε και άγχο, είχα παρατηρήσει ότι όντω με είχε βοηθήσει. Σε περίοδου που ήταν διαχειρίσιμο και ήμουν άνετο, δεν κατάλαβα καμία διαφορά ούτε στην τέστο ούτε στη δύναμη που λένε οι έρευνε. Ναι, πολλέ έρευνε το δείχνουν ότι βοηθάει. Δεν είναι απαραίτητο, δεν είναι κάτι το οποίο θα χάλαγα τα λεφτά μου. Ε, αλλά σε μια τέτοια περίοδο στην προετοιμασία που πραγματικά προ, προσπαθώ να χρησιμοποιήσω και το κάθε τελευταίο πράγμα που έχω το χρησιμοποιώ. Δεν ξέρω αν με έχει βοηθήσει την προετοιμασία. Πάντω εκείνη την περίοδο, περίοδο που είχα άγχο με βοήθησε. Το κατάλαβα. Άλλοι λένε ότι το καταλαβαίνουν διαφορά. That's my opinion on it. Αυτό κάντε το δικό σα research. Έφυγε. Τέλεια. Pre-workout. Εντάξει, ξέρω Τι είναι. Τι είναι. Το παίρνει πριν την πυροπόνηση και σου δίνει έτσι λίγο ενέργεια, ένα boost okay. ενέργεια. Ουσιαστικά έχει καφέινη. Ναι. Έχει... Υπάρχει και με καφέινη και χωρί καφέινη. Μια περίοδο, αν θυμάσαι, είχα ένα pre-workout το οποίο ήταν χωρί καφέινη. Αυτό που σε πιάνει πονοκέφαλο. Όχι, άλλο αυτό. <laughs> αυτό ήταν άλλο pre-workout. Τρα, τρα. Που είχε μόνο. Διεργε... Ε, όχι ε, Π.χ. κιτρουλίνη, αργινίνη. Α, ναι, 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 σωστό, για yeah, Το συγκεκριμένο <laughs> αυτό έχει και καφέινη. Δεν το έχω δοκιμάσει ακόμα. Είναι από τι μαϊ είναι από τα τελευταία που έχει βγάλει, αλλά έχω ακούσει πολύ καλά λόγια. Περιμένω να τελειώσει η προετοιμασία και να το δοκιμάσω. Παρ' όλα αυτά, κατά καιρού μέσα στο prep πήρα πολύ λίγε φορέ pre-workout. Ε, Συνήθω απλά έπαιρνα καφέινη. Οπότε mm -hmm. το κατατάσω εκεί μέσα. Πίνω ένα τετραπλό φρέντο Αμερικάνο και είμαι καλά. Και το πλέον όταν ξεκίνησα και το prep πήρα και γαλλικούς ε, καθώς με τη μέρα στο κάρδιο ενώ πριν δεν έπινα γενικά όταν είμαι στο normal state μου και δεν κάνω τόσο τέντρο τόσο λίγες θερμίδες το μόνο που χρειάζομαι από καφέ εγώ προσωπικά είναι ή πριγορ ή πριν την προπόνηση ή ένα monster που είναι έτσι και έτσι ή ένα τετρα, τετραπλό φέρντο τετραπλό, οκ okay. με αξίδα στο σάντζι με πρώτο είναι ότι το έχουν φέρει και χωρίς καφέινι και είναι για pump αλλά είναι out of stock, ρε φίλε. Okay. Και έχει και κάτι πριν workout γκάμι που θέλω να δοκιμάσω που αυτά είναι για παμπ. Λοιπόν, εδώ. Ρατανίνι. Ω, oh, αυτό λοιπόν. Αυτό είναι για τον ύπνο. Mm -hmm. Με το που το παίρνει μετά από μισή ώρα, αρχίζει και. Mm -hmm. Ναι, είναι ουσιαστικά αερομόνη που εκκρίνεται όταν πέφτει ο ήλιο. Ναι. Okay. Στο σώμα. Την έχει και εσύ δηλαδή. Ναι. Ε, και ιδανικά το φτιάχνει αυτό αν όντω ξυπνά με το φω του ήλιου και κοιμά όταν αρχίζει και πέφτει mm -hmm. ο ήλιο. Ε, σε βοηθάει να πέθει ένα πιο deep sleep. Ε, υπάρχουν διάφορε έρευνε γι' αυτό. Άλλε λένε ότι μπορεί να σε κάνει addicted. Άλλε λένε ότι δεν μπορεί. Ε, προς το δεν σε κάνει addicted, δηλαδή μπορεί να το παίρνει σε αυτό. Ε, σε normal ποσότητε, εγώ παίρνω από 1 έω 3 μιλιγκράμμ. Θα σα πω όμω τι γίνεται. Τι. Αυτό είναι oh. τέσσερα. <Τι> Εντάξει, αυτό είναι τέσσερα, αλλά στι αρχέ που πήρα το άλλο ήταν από ένα μέχρι τρία. Εντάξει. Ναι, λοιπόν, ακούστε να δείτε τι γίνεται. Αυτό έχει και άλλα μέσα. Έχει και. Πώ λέγεται το άλλο που παίρνει το τον. Βαλεριά. Ναι. <Τι> ναι. Μαγεί όμω τι γίνεται με αυτό, τι έχω παρατηρήσει. Όταν παίρνει μελατονίνη, μπορεί να σε πάρει ύπνο και να κοιμηθεί, αλλά έχω παρατηρήσει ότι ξυπνάω νωρίτερα. Ξυπνάω στι 6 ώρε αντί στι 8. Ξυπνάω ξεκούραστο, αλλά έχω κοιμηθεί λιγότερο ρε φίλε, yeah. δεν ξέρω αν αξίζει. Και δεν συμβαίνει πάντα. Είναι λίγο inconsistent ο ύπνος μου με τη μελατονίνη. Οπότε μετά την προετοιμασία δεν θα παίρνω mm -hmm. προσωπικά. Και αν πάρω ποτέ θα είναι σε φάση όχι πρέπει να κοιμηθώ τώρα και δεν νηστάζω. Μόνο τότε. Ε, δοκιμάστε το αν θέλετε και βγάλετε δικά σας συμπεράσματα γιατί πραγματικά έχω ακούσει και διαφορετικές απόψεις από όλους αλλούς. Αλλά ναι, αν έχετε θέμα με τον ύπνο, μπορείτε να δοκιμάσετε. stack με GMA, Code mm -hmm. values, γεια σας. Ooh. Δεν έχεις με προτείνει τέτοιο, αλλά έχει τα GMA. Λοιπόν... Τι άλλο έχουμε... αυτό που σου φέρεται τώρα. Αυτό τελευταίο. Δεν είναι το τελευταίο. Ναι. Α, λοιπόν, αυτό εδώ. Αλφα GPC. Δεν έχω ιδέα, πρώτη φορά το βλέπω. Πολλοί δεν ξέρουν τι είναι αυτό. Αυτό είναι ένα, ένα πράγμα το οποίο... Το έχουμε μέσα τα pre-workouts, mm -hmm. ουσιαστικά σου δίνει μία συγκέντρωση και ένα focus. Το πόσο σου δίνει, δεν ξέρω. Το είχα πάρει γιατί ήθελα να μπω γερά δυναμικά ξανά στο powerlifting arc για να κάνω PR και δεν ήθελα να πάρω DMAA που είναι πολύ δυνατό διεργετικό και δεν κάνει καλό. Ε, όταν είχα πόδια, καμιά φορά και ένιωθες κατά, το έπαιρνα και ήταν λίγο πλασίμπο, με βοηθούσε, δεν ξέρω μάκης. Πάντω ε, είναι στατικό που το έχουμε μέσα τα pre-workouts. Πολλά pre-workouts okay. το έχουν. Αυτά. That's my opinion on it. Και Last άλλο ένα least, το οποίο yeah. πήρα, ξεκίνησα στην προετοιμασία, δεν είχα ξαναπάρει. Yohimbeini xhcl. Mm. Τι είναι αυτό και τι κάνει. Λοιπόν, αυτό το παίρνει το πρωί πριν πα για καρδια. Χωρί να έχει φάει. Mm -hmm. Και ουσιαστικά ενεργοποιεί το να καίγεται περισσότερο λίπος. Mm -hmm. Σωστά. Παρ' όλα αυτά, αν το ψάξετε στο ίντερνετ, θα δείτε ότι τα μόνα τα, τα, τα uh, science uh, πράγματα που λέει είναι και καλά ότι βοηθάει στη λίμπιντο και στην όρεξη για σε... okay. Ε, Παρ' όλα αυτά, πάρα πάρα πολλοί bodybuilders Χρησιμοποιούν Yoshibini, επίση είναι natural αυτό το συμπληρώμα, μπορεί να το πάρει ω φυσικό αθλητή. Ε, δεν είναι δηλαδή απορρευμένο από τη WADA. Και ουσιαστικά όταν την παίρνει fasted, επειδή είναι η χαμηλή και κάνει fasted cardio, τότε είναι που δουλεύει καλύτερα. Τότε βγάζει νόημα να κάνει fasted cardio, αν δεν παίρνει Yoshibini και σε βολεύει να κάνει fasted cardio, σε να κάνει cardio άλλη, 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 ώρα μέσα στη μέρα, το ίδιο αποτέλεσμα mm -hmm. θα έχει. Απλά η Γιωχυμπίνη δουλεύει καλύτερα όταν είσαι fasted okay. ή αν δεν μπορεί πριν την προπόνηση όταν έχει άδειε στο μάχη, αλλά το τέλειο είναι πριν το, mm. το πρωί. Τώρα ξεκίνησα, έπαιρνα 10mg, δεν μου έκανε τίποτα. Πήρα 20mg, δεν μου έκανε τίποτα. Ανέβαζα σταδιακά, μου έλεγε ο προπονητή μου. Έφτασα στα 50mg, μία μέρα το κατάλαβα. Δύο. Τι κατάλαβα. Κατάλαβα ουσιαστικά αυτού του παλμού. παλμούς πολύ πιο εύκολα. Ε... Και το κατάλαβα δύο μέρε και δεν το ξανακατάλαβα. Okay. Πόσο στα 10 πιστεύω ότι με έχετε βοηθήσει αυτό στον Bolt Loss? μπορεί και καθόλου μάγκε. Δεν ξέρω. Πιστεύω ότι και να μην το έπαιρνα θα είχα αν όχι το ίδιο 9,5 στα 10, 9,9 στα 10, ίδιο αποτέλεσμα. Mm. Απλά το πήρα για να το πάρω για να το δοκιμάσω. Ε... Δεν χρειάζεται να το πάρετε. Απλά κάντε τα, τα έτσι σα για μένα. Παρ' όλα αυτά, αν ε, παρακολουθείτε πολλού ε, bodybuilders, θα δείτε ότι το χρησιμοποιούν και στου natural athletes του, πάρα πολλοί coaches. Ε, ούτε σου δίνει έτσι λίγο τσίτα τίποτα και καλά για το κάρδιο, πλακίε, χίλιε φορέ καφέ στο κάρδιο. <laughs> ε, αλλά ναι, δεν είναι κλεν προφανώ. Το κλεν είναι κάτι άλλο το οποίο είναι, θεωρείται band substance, θεωρείται αναβολικό, θεωρείς ανα, ε, δεν θεωρείς φυσικός όταν, όταν παίρνεις κλεν. Ουσιαστικά το κλεν σου ανεβάζει τους παλμούς και καίς πολύ περισσότερο ο fat ε, από ότι αν δεν το έπαιρνε. κάτι τέτοιο yeah. δεν, δεν είμαι σίγουρος, δεν είμαι γνώστης. Ε, okay. Οπότε το μόνο καινούριο από όλα αυτά που πήρα ήταν αυτό το τελευταίο. Σχεδόν όλα τα άλλα τα είχα mm -hmm. δοκιμάσει. Και δεν, πραγματικά δεν ξέρω πόσο και αν με βοήθησε. Ε, τι άλλα συμπληρώματα παίρνω. Καφέινι μέσα στη μέρα, το είπα. Νερό, αλάτι. Αυτά, παιδιά. Φυσικό χυμό. Μπολερό, που έχετε και πολύ στην προετοιμασία. Στέβια, κανέλα. Στέβια, κανέλα. Αυτά είναι το στάκ μου, μάγκε. Αυτό ήταν το στάκ μου. Φαγητό και πάλι φαγητό. Με το φαγητό θα δείτε τη μεγαλύτερη διαφορά. Κάνοντα μανίπιου, λέει τον υδατάνθρακα, μειώνοντά το, ανεβάζοντά το. Π.χ. θα δείτε τα επόμενα βιντεάκια στο κανάλι αυτό Πώ θα σιγά σιγά θα ανεβαίνει ο υδατάνθρακα μετά του αγώνε και θα γίνομαι bigger and stronger and bigger and yeah. stronger Πιο άντρα. Θέλω να νιώσω πιο άντρα. Γιατί νιώθω σαν παιδάκι. Αλλά θα νιώσω πολύ <laughs> πιο άντρα. Έχω πει με τον προπονητή μου να το διατηρήσουμε lean bulk όμω. Mm -hmm. Γιατί όπω ξέρετε, μου αρέσουν τα social media. Θέλω να κάνω βίντεο, θέλω να δείχνω καλώ. Θέλω να είμαι confident. Και πραγματικά θα το πάρω πάρα πολύ σοβαρά και το bodybuilding και το content creation, θέλω να τα κάνω μαζί. Προφανώς δεν έχω ούτε κάποια βλέψη ότι θα φτάσω πολύ ψηλά στο bodybuilding, αλλά μ' αρέσει, νιώθω mm -hmm. ότι αυτό το lifestyle μου ταιριάζει, με κάνει να γίνομαι καλύτερος μέρα με τη μέρα, mm -hmm. προσπαθώ. Αυτό το πρέπει μου έχει μάθει πάρα πολλά για τον εαυτό μου και σίγουρα όσο δύσκολο και να είναι, όπως έχω ξαναπεί πολλές φορές, ε, ήταν κάτι που έπρεπε να γίνει, γιατί στο σημείο που ήμουνα mentally, Μπορεί να μην το καταλάβαινα, αλλά ένιωθα ότι. ξέρω εγώ. Είμαι bitch. Δεν κάνω κάτι δύσκολο. Okay. Οπότε με αυτό που έκανα. Ναι, 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 ναι. Switch things up. Mm -hmm. Balls. Ε, λέτε, guns blazing. Απόφαση και... μέσα σε μια μέρα. Ναι, απόφαση μέσα σε δεκτικά. μια μέρα και ακολούθησε το πλάνο. Mm -hmm. Και είμαι πολύ περήφανο που τα, τα έχω τηρήσει όλα στο 100% τα πάντα με τη βοήθεια της Βασιλικής mm -hmm. Όλοι οι W βάσουν chat Τώρα <laughs> 6 days out yeah. Και αύριο 5 days out Τώρα θα πέσω η Εύρου να αρχίσω she... τα μάτια μου και θα είναι 5 days out 5 ε... days εν το μεταξύ είναι απίστευτο Δεν είναι καλή εβδομάδα, είναι 5 μέρες We did it boss Almost yeah. By the way, έχει και σήμερα προσφορέ η MyProtein 42% με κωδικό πάλι μόνο από το link που έχω στην περιγραφή μου. Αν χρειάζεται κάτι, ή κάτι από αυτά που σας είπα Μπορείτε να πάρετε κάτι. Τι προτείνω εγώ, σίγουρα. Αυτό ήθελα να... Oh, Τι? ήθελα να το πω αυτή την ερώτηση. Τι πιστεύεις ότι είναι το πιο χρήσιμο. Τα πιο χρήσιμα. Ναι. Γιατί είπες πάρα πολλά. Κρεατίνη. Πρέπει να πεις top 3. Κρεατίνη. Μαγνήσιο. Ωμέγα 3. Νομίζω αυτό είναι. Οκ. Okay. Γιατί πρωτεΐνη αντικειμενικά μπορείς να φας και από το φαγητό. Απλά είναι πολύ αφριστή και έχει πάρα πολύ ωραία γεύση. Ναι, ισχύει. Εσύ πια έχει πάρει τσόκο μπράουνι. Ναι. Τσόκο μπράουνι, καλή. Τσόκο μπράουνι, καλή. yeah. Πολύ ωραία. Εγώ πάρει σαλτ κάραμελ, είναι top favorite για μένα και θα δοκιμάσω και λευκή σοκολάτα να σα πω με πιο πολύ τι βανίλε. Εγώ η βάση σοκολάτα. Οπότε θα μπορούμε να το δούμε και δύο πράγματα. Ναι. <laughs> ε, α, ναι, τι δεν σου είπα. Γλουταμίνι, ρε. Ah. και γλουταμίνι, το οποίο το έπαιρνα fasting το πρωί. Τι κάνει γλουταμίνη. Αυτό σου έλεγα, δεν ξέρω. Δεν έχω ιδέα, Πολλοί δεν ξέρουν. Η γλουταμίνη βοηθάει πάρα πολύ ε, στο digestive system και στο gut έντερο νομίζω είναι. Mm -hmm. ε, ουσιαστικά σου δημιουργεί ένα πιο, να το πω πολύ απλά, κομπλέ περιβάλλον να ξεκινήσει τη μέρα σου, να πας ας πούμε για το καρδιό σου ή το γεύμα που θα φας το πρωινό να το κάνεις digest πολύ πιο άνετα. Ε, ένας φίλο, ο Αργύρης μου είχε πει ότι με το που το πήρε είναι τρελή διαφορά. Mm -hmm. Όλε οι βλουταμένε είναι ίδιε, by the way, από όποια τυρά και να πάρετε. 10 γραμμάρια, κάπου εκεί, mm -hmm. εγώ 10 γραμμάρια έπαιρνα. Γενικά και κρατήνει η κρατήνη υπονοεδρική, παντού ίδια είναι. Μάγκε, Ε, σε κάποιε διαφέρει η σύσταση. Οπότε παίρνετε από όπου κουστάρετε. Κοιτάξτε απλά να είναι πιο value for money, και αυτό να μπορείτε να την πιείτε. Μην πάρετε με κάμια γεύση περίεργη. Αγιεύση, την τράει, σκουμπιά σα. Yeah. Ε, εγώ δεν έχω παρατηρήσει μεγάλη διαφορά. Mm -hmm. Παρ' όλα αυτά πιστεύω θα με βοηθήσει στο bulk. Γιατί όταν φτάσω να σημαίνει που ποσότητες φαγητού μεγαλώσουν. Και γκρινιάζει πόσο... όταν έχει να φας πολύ φαγητό. Ναι. Και πολύ όταν... πολύ δεν γκρινιάζει. Αυτό το έλεγα. Ότι όταν έχει να φας φαγητό, τότε, τότε γκρινιάζει. Τώρα δεν γκρινιάζει για το φαγητό. Τίποτα χειμώνα. Λες, νομίζω, είμαι... Αυτό, νομίζω δεν μπορώ, ότι είμαι... το να μπορώ, να μπορώ. κάνω κάτω μου είναι πιο εύκολο τελικά ναι. από την bulk. Naturally ήμουν σκίνη έτσι, δεν πίναγα σαν άνθρωπος, ένα... και φά, οπότε δεν μπορούσα να κάνω ούτε το David Leitch style, να τρώω ό,τι μαλακή ήθελα και να μην παίρνω λίπος. Αλλά ούτε και να μην τρώω και να... Είμαι, είμαι στο... είμαι, πιστεύω ότι έχω Medium Genetics, κανονικά Genetics. Mm -hmm. ε, αλλά έτσι κι αλλιώς μου αρέσει το γίνονται φαγητό οπότε mm -hmm. this time we're gonna do it good, we're gonna do it big. Uh, δεν ξέρετε πόσο excited είμαι για το bulk series που θα έρθει Για τα cooking videos που θα κάνουμε με τα ωραία φαγητά yeah. που θα φτιάχνουμε Όταν είσαι diet mages έχει πολύ inspo Και παίρνω και πολύ inspo από τα βιντεάκια που βλέπω Θα τα κάνουμε health, θα τα κάνουμε υγιεινά Να τα βλέπετε κι εσεί. Steaks, healthy food, μοσχάρια yeah. και όλα αυτά ε... Δεν έχω να πω κάτι άλλο we're, we're getting there Θα βάλεις και το βίντεο που, παρέ... που μιλείς στο τηλέφωνο Να το βάλω είναι όχι, σε άλλο βίντεο. Εντάξει. Yeah. Θα, δούμε, θα δούμε πόση ώρα θα βγει αυτό. Thanks. Κάντε subscribe στο κανάλι. Σκέφτομαι, βασικά είναι άλλη στιγμή να πω τη σκέψη μου για το μέλλον του καναλιού αυτού. Yeah. Πιο συγκεκριμένα, μα πάρει ώρα θα μιλήσω σε άλλο βίντεο. Με χαροποιεί ιδιαίτερα τα μηνύματα που παίρνω με όλο mm -hmm. αυτό το series. Είναι πραγματικά inspiring, με βοηθάνε να συνεχίσω την όλη διαδικασία. Δηλαδή, ένα πράγμα που mm. μου το έκανε πιο εύκολο αυτό είναι ότι βγάζω, ανοίγω την κάμερα και μιλάω. Yeah στα άτομα που βλέπουν αυτά τα βίντεο ε, και είναι κά, κάτι που θα μείνει σίγουρα και χαίρομαι που σας κάνω inspire να πουσάρετε είδα μερικά comments που λέγανε είχα leg day, ήμουν χάλια αλλά λέω ο πάλι στο δύο ριζοκοφρέτες και κάνει leg day, κάνει μια μισή ώρα cardio και κάνει το και δουλεύει και, τα και οπότε χαίρομαι που σας βοηθάω και μπορώ να σας δείξω το πόσο μπορείς να πιέσεις το, το, τα limit σου και το mind σου και το σώμα σου με έχει φτιάσει ένα hyper energy τώρα, μιλάω πάρα πολύ γρήγορα για το state που είμαι, δεν ξέρω πώς γίνεται αυτό. Σχετική! με το Μου κλείσει η κάμερα, έσβησα. Κάτι θα πειάρει το κανάλι, like, θέλω να φτάσουμε, subscribe, το ξέρω you ότι know. είναι δύσκολο. <laughs> 3000 άτομα, άλλε 500 δηλαδή, μέχρι να ανέβει το show day. Οπότε στείλτε σε όλους τους φίλους σας το βίντεο να κάνουν subscribe. Παντού. Ε, και θέλω άτομα που ασχολούνται με αυτό, μην το στέλνετε στη μάνα σα και στη θεία σα που δεν ασχολούνται με το bodybuilding και τα, το lifting και το fitness. Θέλω να είναι άτομα τα οποία μπορούν να κάνουν relate και να φτιάξουμε ένα γαμάτο community. Yeah, go like and subscribe and comment and see you in the next video. Bye guys! Let's get it boss, in the comments. 5 days out. Τέλεια. Thank you. Oh, shit. Yeah. Είμαι επαγγελματίας YouTuber. Γεια σα. Yeah. Θα, θα ήθελα να κάνω μια παραγγελία για μερικά μπισκότα. Τα οποία θα ήθελα να τα παραλάβω το Σάββατο. Ε, αλλά να τα φάω το, την Κυριακή το βράδυ. Οπότε ιδανικά να τα παραλάβω Σάββατο βράδυ. Γίνεται. Ναι, yeah, δεν yeah, yeah. Τέλεια. Yeah. Δεν υπάρχει το chocolate Hazelnut praline stuffed. Αυτό ναι, λέει δεν υπάρχει, ναι, δεν ναι. υπάρχει οπότε ώρα θα βάλω ένα άλλο. Λοιπόν, θέλω ένα triple chocolate τσόκλετ πραλίν, ναι. ένα white chocolate peanut, ναι. ένα κομφέτι, ναι. ένα milk chocolate chip cookie. Ένα red velvet. Yeah. Ένα blueberry lemon and white chocolate. Yeah, no. ε... Εντάξει. Ευχαριστώ. Γεια. Γεια σας. Θα σκοτωθούν τα cravings. Τα σάλια που τρέχουν. Yeah. Uh, yeah. Τι άλλο. Μετά μπριζολίδια. να mm -hmm. κάνω θα δείτε, θα δείτε. Δεν θέλω να σα πω τι άλλο. Yeah, spoil. Έχω κάνει ήδη αρκετά spoil.